πήγαινε μπροστά τον τερματοφύλακα στα center back αρέωνα, σε πω εγώ τι έκανε. Γιατί αυτά είναι χαϊβάνια πάω. Ναι, ναι, καλά. Πούλα την προπαγάνδα σου, Ραπτόπουλε. Είχε την Πάλο Γκαρσία στη μεγάλη περιοχή του ΠΑΟ, πετούσε κάτι ωραίες πάσα στα 30 μέτρα. Ρευόταν οι παοξίδες και κάνανε ένα. Εννοείται πως δεν ισχύει αυτό. Ένα 87 γαϊδούρι, τρίτο στόπερ δεν έρχονταν ποτέ να πηδήξει, τα λέω εγώ. Κεφαλιά στη μεγάλη περιοχή του αντιπάλου δεν έχει πάρει. Σούτα από μέσα απόσταση. Σούτα από μέσα απόσταση δεν έχει κάνει. Πλάι μαρκάρι. Στο ανασταλτικό κομμάτι είχαμε έναν οκτώρι. Αυτό έκανε. Ερχόταν, σηκωνόταν έτσι, πήγαινε πίσω στον τερματοφύλακα. Έπαιρνε την μπάλα, δεν πήγαινε να το μαρκάρει κάτω. Την μπάλα με το αριστερό του, το τεμπέλικο, το πόδι. Κοίτα, ο τεμπέλης, πώς κάθεται, έτσι. Μπράβο, μπράβο. Ναι. Στάσεις να δεις το τεμπέλι. Μπράβο, ναι. Θα κουραστεί ο τεμπέλης. Καλά, τραγούδα Ραπτόπουλε, τραγούδα βγάλει το μένος. Εντάξει, δεν ισχύουν φυσικά αυτά που λες. Θα κουραστεί ο τεμπέλης. Αλλά εντάξει, κάνε το κομμάτι σου τώρα. Κάνε το κομμάτι σου. Συστάσεις στο λεωφορείο που βλέπω. Και φυσικά ο κύριος Ραπτόπουλος μας λέει, έλα μωρέ λέει, όταν φέρνουμε τα κάφη. Θυμάστε που είχατε τον Γκαρσία. Ένα λυγισμένο το πόδι έτσι, κουράστηκε. Πότε θα φύγει το λεωφορείο. Αυτός είναι. Πήγαινε πίσω στα center back, την πατούσε την μπάλα. Είχε και ένα κόλλο έτσι, ωραίο. Την τραβούσε μια πάσα στα 30 μέτρα. Εντάξει, όταν να μαρκάρει όλος κατά πάνω του να έρθει, ή φαουλ θα ήταν, ή θα ήταν και ο Μαλάκης στο Βιτόλο πίσω. Καλά, είχαμε ξένους διαιτητές τότε και θα σου έλεγα εγώ. Ναι, τον Άρη Τετρελακή το σφάζατε με τον Γκαρσία πάντως μια φορά. Αν είχατε ξένους. Γιατί, θύμισε μου πότε το επί Γκαρσία σφάχτηκε και ο Άρης. 1-0 Δευτέρα βράδυ δεν είναι Ηρακλής ΠΑΟ. Στο Μεταπαμπορή που κάνουν εδώ εκπομπή και με απειλήσαν να κατεβαίνανε πέρα την του Κίψη τα ξεχνάτε δεν ήταν. Άσε ρε τώρα. Εμείς θέμε σε εκείνο το 1-0 ή κάποιος παίκτης σας ο οποίος ο δικός μας κάνει έφοδο και καθόταν και τον κοιτούσε. Άσε το παραμύθι. Που πήγατε και τον φέρατε και με τα βαΐων και κλάδων το συγκεκριμένο.